Ο κύριο Φίλιπ Πασφίλο, πρώην δήμαρχο, νεοεκλεγή δημοτικό σύμβουλο. Κύριε Φίλιο, θέλω να ξεκινήσουμε από το πώ αισθάνεστε που θα επιστρέψετε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λίγο περίεργα, <laughs> αλλά καλά περίεργα. Γιατί, εντάξει, δεν είναι, είναι και θέμα εμπειρία, αλλά είναι και θέμα ότι εκεί μέσα έχω δώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου. <laughs> δηλαδή από το 1982 μέχρι το 2014. Οπότε ο χώρο είναι οικείο. Οι άνθρωποι γνωστοί, οι διαδικασίε γνωστέ. Την πόλη υποτίθεται ότι την ξέρω καλά. Οπότε μάλλον έτσι με, με ευχαριστεί η ιδέα. Επιστροφή λοιπόν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Πενταετής, ε, θητεία, Πενταετή θητεία, κύριε Φίλιο. Έτσι, σίγουρα μια ε, κρίσιμη περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία όμω ξεκινά και με αρκετέ αλλαγέ σε αρκετά ζητήματα. Δηλαδή, έχουμε ήδη μία μεταρρύθμιση που έχει γίνει νόμο του κράτου γιατί ψηφίστηκε, που είναι η κατάργηση των νομικών προσώπων. Και έχουμε στα σκαριά και μία ακόμη μεταρρύθμιση που αφορά την συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων σε επίπεδο περιφερειών πλέον. Καινούργια πράγματα τα οποία θα, κληθούν να διαχειριστούν οι δημοτικέ αρχέ που θα αναλάβουν από πρώτη πρώτου του 2024. Και σίγουρα ζήσατε κι εσείς ε, αν θέλετε κύριε Φίλιο, αρκετέ μεταρρυθμίσεις, δεν ξέρω τελικά αν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν συμβάλει ε, προς τη σωστή κατεύθυνση ε, την ναι. τοπική αυτοδιοίκηση ή αν τελικά ε, κάθε μεταρρύθμιση που έρχεται δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Κοιτάξτε να σας πω. Ε, υπάρχει μια τρίτη μεταρρύθμιση. Παραχωρούν, μάλλον υποχρεώνουν τους Δήμους στη συντήρηση των εθνικών δικτύων Εντό των διοικητικών σωρίων. Δηλαδή, ο Δήμο μα θα αναλάβει καθαρισμό και συντήρηση 240 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Ε, θα παρακολουθούν βέβαια κάποια μηχανήματα από τι αλλά σε όλου του Δήμου, σε όλη τη χώρα, mm -hmm. υπάρχει έλλειμμα προσωπικού. Θα τα πούμε παρακάτω. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η διάλυση των νομικών προσώπων. Κρατήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, νομίζω, 14. Στα Γιάννα κανένα. Ε, αυτό είναι ζήτημα. Πρώτον, πώ θα τακτοποιηθεί αυτό ο κόσμο, ο οποίο έχει μάθει άλλη λογική και υπηρεσιακή απασχόληση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Δημορχείο. Δηλαδή, αλλιώ λειτουργούσε το πνευματικό κέντρο, αλλιώ λειτουργούσαν τα διοικητικά και τα οικονομικά του, Αλλιώ λειτουργεί το Δημορχείο. Ο ΟΚΠΑΠΑ, που ήταν βέβαια νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει πιο πλησιέστερη ε, λειτουργία με το Δήμο. Όμω, αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί νέο οργανισμό εσωτερική υπηρεσία, κατατάξει αυτών των ανθρώπων και θα υπάρχουν και ανατροπέ. Διότι θα υπάρχουν υπάλληλοι από άλλα νομικά πρόσωπα με μεγαλύτερη προπηρεσία ή από τα υπηρεσιακά συμβούλια που θα έχουν ε, ε, επιλεγεί και θα ανατρέψουν ε, δομέ του Δήμου. Είναι μια περίοδο δύσκολη. Βέβαια το πρόβλημα είναι να σκεφτεί κανένα γιατί ο αδερφέ γίνεται αυτό. Γιατί εγώ δεν έχω βρει λογική εξήγηση. Υπάρχει όμω μια γενική εικόνα. Γενικά η κυβέρνηση η σημερινή διαλύει όλε τι αποκεντρωμένε περιφέρειε. Ενώ όχι περιφέρειε με οργανισμού. Αποκεντρωμένου οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση. Και τι συμπυκνώνει. Παραδείγματο χάρη, πήρε τι φορεί διαχείριση και του έκανε ένα φορέα στην Αθήνα. Θέλει να καταργήσει του φορεί ε, για τα ναρκωτικά και να του κάνει ένα φορέα. Πάμε σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, πάλι Πάμε σε ένα συγκεντρωτικό, κύριε Φίλιο, σε διάφορα ελεγχόμενο πράγματα. Ελεγχόμενο μοντέλο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αυτό το ελεγχόμενο μοντέλο θα είναι ελεγχόμενο από την Αθήνα και τελικά θα είναι ελεγχόμενο μονοκομματικά. Διότι αποδείχτηκε ότι όλοι αυτοί οι διορισμοί καταλήγουν στο, και σε διορισμού προσώπων που είναι φιλικά προσκύμενοι στην κυβέρνηση και ιδεολογικά. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Mm -hmm. Πάρα πολύ σοβαρό. Και φοβάμαι ότι είναι προ τα πίσω μεταρρύθμιση. Δεν είναι προοδευτική μεταρρύθμιση. Γιατί εγώ έζησα και τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Με χιλιάδε προβλήματα. Εν μέσω μνημονίων. Με αδυναμία να πληρώσουμε. Με χίλια 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 προβλήματα. Αλλά σου έδινε μια προοπτική να αναπτυχθεί. Δηλαδή, αν κατάφερε να τα ξεπεράσει, που εμεί τα ξεπεράσαμε στα Γιάννα, ε, μα έδωσε δυνατότητα να, να το λειτουργήσουμε το Δημαρχείο πολύ καλύτερα. Έτσι. Παρότι είχαμε και πολλά αρνητικά συμβάντα, α μην τα σκαλίζουμε τώρα. Το θέμα των ΔΕΙΑ. Οι ΔΕΙΑ δημιουργήθηκαν στη χώρα με τον νόμο του 80. Ήταν ένα από του νόμου προπόθεση για να <κοί> μπούμε στην, στην, ΕΟΚ το 81. Άρα λοιπόν, οι ΔΕΙΑ έχουν αποδώσει στη χώρα δισεκατομμύρια ευρώ έργο. Η Ελλάδα μέχρι το 90, δεν είχε βιολογικό καθαρισμό. Κανέναν και πουθενά. Η, η, η Αθήνα έβγαζε στο φάλιρο τα λίμματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ε, από του πρώτου βιολογικού κάναμε, ήμασταν εμεί στα Γιάννα, η Λάρισα, και μετά έγινε ψητάλια στην Αθήνα. Και είχε κάνει και οικό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από τότε έτρεξε πολλού χρόνου. Έτρεξαν 30 τόσα χρόνια. Όμω η χώρα απέκτησε δίκτυα. Όμβρια, νερό, πηγές νερού, ελεγχόμενο νερό και αποχετεύσεις. Πολύ σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική ασφάλεια, για τη συντήρηση βιοποικιλότητας, αλλά και για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Στην Ελλάδα έχουμε νερό, όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το, αν δεν το διαχειριζόμαστε καλά, ότι θα το έχουμε για πάντα. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια σε επίπεδο περιφέρειας θα οδηγήσει σε έναν δυσκίνητο μηχανισμό διότι θα μετέχουν δήμαρχοι ή εκπρόσωποι από διάφορε περιοχέ τη Επίρου και αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στι ανάγκε τη καθημερινότητα, δηλαδή τις βλάβε, να σα το πω έτσι απλά. Και αυτό μου δίνει εμένα την εντύπωση ότι γίνεται για να υπάρξει σταδιακή ιδιωτικοποίηση σε πρώτη φάση των δικτύων και αργότερα ολόκληρων των ΔΕΗ. Κάτι το οποίο απέτρεψε το Συμβούλιο Επικρατείας, όμως... Η κυβέρνηση το ήθελε. Αυτό λοιπόν εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι πάνε για ιδιωτικοποίηση. Και θέλω να σας πω και να ακούσω όλο ο κόσμος ότι όπου είχε γίνει ιδιωτικοποίηση στην Ευρώπη την ανακάλεσαν διότι απέτυχε. Απέτυχε, εγκαταλείφθηκαν τα δίκτυα, ακρίβηναν οι τιμές, ανέβηκε το νερό, ανέβηκαν τα κόστη αποχέτευση και στο τέλος παρελήφθησαν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν το κακό τους χάλι. Και σε, και σε μια πόλη που λέμε ότι έχουμε από τα ακριβότερα νερά, κύριε Φίλιο, αυτό μάλλον πρέπει να φοβίζει ακόμη περισσότερο. Αν θέλετε. Γιατί το πρόβλημα θα το νερό σε ένα ξαναπεί. τέτοιο ενδεχόμενο. Η πόλη έχει ακριβό νερό, το έχω ξαναπεί. Διότι έχουμε πολύ μεγάλο κόστο άντληση από 70 μέτρα βάθο και να το ανεβάσουμε άλλα, άλλα 200 μέτρα ψηλά. Αυτό είναι το μεγάλο κόστο. Έχουμε πολλή ενέργεια. Όμω η ΔΕΙΑΙΟ Ιωαννίνων δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει. Το, το 2010 χρώσταγε 6,5 εκατομμύρια. Σήμερα δεν χρωστάει. Έτσι. Πουθενά. Ούτε στη ΔΕΗ ούτε πουθενά. Είναι ισοσκελισμένη επιχείρηση όπω οφείλει να είναι. Το νερό φυσικά είναι ακριβότερο από άλλε περιοχέ, οι οποίε όμω δεν έχουν κόστο μεταφορά του νερού. Η Αθήνα ενισχυόμενη η λίμνη του Μαραθώνα. Από τα ποτάμια το νερό το στέλνει στην Αθήνα με ελεύθερη ροή. Δεν έχει ενδιάμεσα αντλίες και μηχανήματα και ρεύμα. Έχει μόνο καθαρισμό του νερού που γίνεται στη λίμνη του Μαραδόνα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνυπολογίζει κανένα του, του κόστο, γιατί υπάρχουν και πόλει που έχουν ακόμα ακριβότερο νερό από τα Γιάννα και αυτό οφείλεται γιατί αντλούν από πολύ μεγάλο βάθο. Η Πάτρα τώρα κατάφερε να του διορθώσει το πρόβλημά τη. Αντλούσε νερό που ήταν υφάλμηρο. Δεν πεινόταν. Τουλάχιστον εμά το νερό είναι ασφαλές και πολύ καθαρό και πολύ εύγευστο. Είναι καλό νερό. Mm -hmm. Οι ίδιες πηγές είναι και το εμφιαλωμένο. Δεν υπάρχει διαφορά. Και υπάρχει νερό στον υπόγειο ορίζοντα. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν υπερεπάρκεια όλους τους σημερινούς μήνες γεμίζουν τα πάντα που σημαίνει το καλοκαίρι έχει να αντλήσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα, ένα βήμα κατά τη γνώμη μου και αυτό ο πιστοδρομικό δεν θα βοηθήσει και θα υποχρεώσει σιγά σιγά με τι συντάξει που φεύγει ο κόσμο από όλη τη ΔΕΙΑ τη Υπήρου, που πήρα και ρώτησα τηλέφωνα, θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση. Άρα θα οδηγήσει σε ακρίβεια. Ε, κύριε Φίλιο, σίγουρα το επιχείρημα σε ό,τι αφορά τι δημοτικέ επιχειρήσει είναι το, ε, τα χρέη που έχουν η πλειοψηφία. Να μιλάμε για τη ΔΕΗ Ιωαννίνο που δεν έχει αυτή τη στιγμή ε, κανένα χρέο προ την ΔΕΗ. Από την άλλη, υπάρχουν πολλέ δημοτικέ επιχειρήσει εδώ στην Ελλάδα. Αυτό, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα τη κυβέρνηση. Και ο λέτε, ο Βόλος... θα σα δώσω και, το, και λεφτά να αποπληρώσετε αυτά τα ναι. χρέη και πάμε να κάνουμε τη συγχώνευση. Ε, αυτό είναι το τυράκι στη φάκα. Έτσι. Επειδή χρωστάει ο Βόλος 20 εκατομμύρια, πρέπει να το πληρώσουμε εμεί για ένα. Όχι. Ο Βόλο οφείλει να πληρώσει. Όχι για τι ζημιέ που είπατε τώρα με τι πλημμύρε που θέλει. Του κόσμου τα εκατομμύρια για να, να επιστρέψει. Και πάμε σε ένα παρόμοιο μοντέλο, όχι πλήρω ίδιο, αλλά ένα παρόμοιο μοντέλο με αυτό των απορριμμάτων που γενικά είχαμε την κακή εμπειρία, αν θέλετε, ω Ήπειρο. Ότι δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στα αυτονόητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Φυσικά έχουμε ένα Πόσο πρόβλημα τέσσερα χρόνια στο τώρα, τώρα που ο Φώστα πρόβλημα. με την περιφέρεια δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Η Κέρκυρα δεν το έχει λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών, όπω δεν έχει λύσει το πρόβλημα τη αποχέτευση. Τα κουβαλάει στην Ήπειρο. Αυτά τα πράγματα ο καθένα πρέπει να αναλάβει και το μερίδιο τη ευθύνη του που το αντιστοιχεί. Η Κέρκυρα κέρ που είναι μια τουριστική ζώνη, επισκέπτονται 5 εκατομμύρια κόσμο κάθε χρόνο, όφιλε να έχει λύσει το πρόβλημα. Όχι τα κουβαλάει στα Γιάννα. Τι λογικέ είναι αυτέ. Μια προσωρινή λύση. Μια καταστροφή φυσική, το καταλαβαίνω. Αλλά μέχρι πότε. Και εγώ έστελνα αυτοκίνητα να εξυπηρετήσω μικρότερα δημαρχία, διότι για δύο-τρει μέρε δεν είχαν οι άνθρωποι ένα αυτοκίνητο. Έπρεπε να πάει να βοηθήσει. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να γίνεσαι ο, ο αποδέκτη τη Σαββούρα των άλλων. Ωραία, του κάνει η Αλβανία. Επιπληρωμή. Εντάξει, είμαστε άλλο πράγμα. Δεν γίνεται να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, χειριζόμαστε τα ζητήματα με τέτοιο, με τέτοιο τρόπο. Το θέμα του Φώστα δεν, δεν έχει λυθεί ακόμα. Ακόμα. Είναι κάτι το οποίο θα το βρω. Προ... Ήμασταν η περιοχή και, που, πρωτοπορούσε, και που πρωτοπορούσε στο ζήτημα διαχείριση σκουπιδιών. Ήμασταν από τι πρώτε περιοχέ που βγήκε ο διαγωνισμό για εργοστάσιο. Ήμασταν από τι περιοχέ που είχαμε τρει χιτά. Κλείσαμε το, το χαλάρι τη στην τροπή μα. Και, και, δεν μπορούσα, ακόμα τα χρόνια δεν μπορούσε να λύσουμε το θέμα, ότι ο Φόσδα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Ε, κύριε Φιλιά, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα για να επιστρέψω στα νομικά πρόσωπα, επειδή είπατε και εσεί νωρίτερα ότι ένα από τα μεγαλύτερα και εξακολουθεί να παραμένει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα τη έλλειψη προσωπικού ε, στου uh, Δήμου. Με κόσμο να συνταξιοδοτείται χωρί να αναπληρώνεται. Ε, ε, δεν έχει οδηγού, δεν με, έχει τεχνίτε. Δεν ε, έχει μηχανικού. Ε, Θεωρείτε ότι, θεωρεί ότι το νομοσχέδιο, ο νόμο του κράτου πλέον, όπω είναι για τη συγχωνεύση των νομικών προσώπων, ε, εξυπηρετεί και έναν. Μια τέτοια λογική, δηλαδή το να πάμε να καλύψουμε με Ακούστε. τη μετακίνηση αυτού του προσωπικού σε έναν ενιαίο πλέον οργανισμό, πάμε να καλύψουμε τρύπε, μπορούν να καλυφθούν με αυτόν τον μπορεί, τρόπο τρύπε. Μπορεί ενδεχομένω σε μερικά λίγα δημαρχεία να εμφανιστούν τέτοια θετικά σημεία από τον ΟΚΠΑΠΑ και από το Πνευματικό Κέντρο και από το Ζωγράφιο Οίκο και από το Σπήλιο <σπέλε> Περάματο κτλ. Δεν πρόκειται να έρθει κανένα μηχανικό. Άρα εκεί που έχουμε πρόβλημα σήμερα είναι η πολυδομία. Mm. Η πολυδομία έχει ελαχιστοποιηθεί το προσωπικό τη και πρέπει να ανταποκριθεί σε 8 δήμου δήμους. του νομού Ιωαννίνων. Με μόλι ένα δήμο, μόνο την κόνιτσα να έχει παραχωρήσει έναν υπάλληλο. Σταμάτησε και η κόνιτσα. Έκλεισε το γραφείο και ο υπάλληλο τη κόνιτσα έκλεισε για ένα. Ωραία. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να του εξυπηρετήσω. Εγώ επισκέφθηκα δύο φορέ την πολυδομία. Μου είπαν παιδιά. Δεν γίνεται. Έχουν, έχουν, αιτήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά τώρα με τα κτηματολόγια και με όλα αυτά, είναι τεράστιε οι ανάγκε να δώσει βεβαιώσει, χαρτιά κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Δεν φτάνει το προσωπικό. Και ακόμα. Και η τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία. Ε, φεύγει ο κόσμο. Παίρνουν συντάξει. Οι παλιοί μηχανικοί έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια. Φεύγουν. Δεν έχουμε πάρει στο ενδιάμεσο 4-5 μηχανικού όλου και όλου. Δεν γίνεται. Αν δεν δώσουν τη δυνατότητα καινούριο οργανισμό, είτε με κινητικότητα, είτε με προσλήψει, δεν γίνεται. Η δημοτική αστυνομία θα βγάλει Η τώρα. Η κινητικότητα πάνω... λειτουργήσε ει βάρο των οργανισμών τοπική των Δήμων, αν θέλετε, κύριε Φίλιο, όταν έγινε. Γιατί είδαμε πολύ κόσμο να φεύγει από του Δήμου για να πηγαίνει σε άλλου φορεί, όπω είναι η περιφέρεια. Δηλαδή και η κινητικότητα δήμο. όταν εφαρμόστηκε λειτουργήσε ει βάρο των Δήμων τελικά. Κοιτάξτε, και στο δικό μα το Δήμο έγινε, φύγαν άνθρωποι, όχι πολλοί, σε μερικού εγώ να του αφήσω. Και με το κρατάνε ακόμα αγεινάτι, γιατί μου ζητάγαν μια ολόκληρη υπηρεσία να φύγουν ολόκληροι και να πάνε στην αποκεντρωμένη. Και ρώτησα του πολύ απλό, ωραία ρε παιδιά, να υπογράψω αύριο το πρωί να φύγετε. Και εγώ μετά τι θα κάνω. Από Δευτέρα δηλαδή που θα φύγετε, ποιο θα υπάρξει σε αυτή την υπηρεσία. Και μου πάνε πανένα. Ήταν 9 υπάλληλοι και δεν προλαβαίνουν. Δεν μπορούσα να το υπογράψω. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορούσα. Φύγαν όμω και άνθρωποι που να σα πω. Δεν μα πώνει και πολύ. Mm -hmm. Εντάξει. Όμω δεν το λύνει η κινητικότητα το θέμα. Δεν το λύνει. Καινούργιε προσλήψει. Καινούριε προσλήψει. Νέο οργανισμό, καινούργιε προσλήψει. Πρέπει να γίνουν έτσι και αλλιώ νέοι οργανισμοί. Πάντω, κύριε Φίλιο, ενώ έχουμε βγει, γιατί μπορεί κανένα να αντιληφθεί εύλογα ότι υπήρξε η περίοδο των μνημονίων τη οικονομική κρίση που είχαν παγώσει τα πάντα σε επίπεδο προσλήψεων. Yeah. Ε, το ε, όμω αυτή τη στιγμή γιατί ακόμη. Δεν με... μπορείτε και να με προχωρήσετε. Και τα μνημόνια, με, μέχρι το 18, παίρναμε έναν προς πέντε. Αν φεύγαν πέντε, μπορούσαμε να πάρουμε έναν. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια του 18, η αντικατάσταση είναι ένας προς ένας. Ένας φεύγει, ένας μπαίνει. Αυτό το πράγμα δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι θέλει να δώσει πολλές υπηρεσίες που είναι σήμερα, είτε από του Δήμους, είτε από τη ΔΕΙΑ, είτε από τι περιφέρειε θέλει να του δώσει σε ιδιώτε. Είναι αυτό η ιδιοληψία που έχει η νεοφιλελεύθερη να, να χωρίσουν τα πάντα στου ιδιώτε. Ορίστε, θυμηθείτε το Κατζηδάκη. Είχε πει, ιδέα τέρμα: θα πουλήσουμε, θα πάρουμε τα λεφτά μα, την εξηγιάναμε και ένα, ένα ευρώ θα, θα αυξηθεί ο λογαριασμό του ρεύματο. Αυτά υπόθηκαν το 21. Σήμερα όλοι ξέρουμε. Ότι το κόστο του ρεύματο με την ελεύθερη οικονομία, με τον ανταγωνισμό που λένε, έχουν γίνει καρτέλ και πουλάνε 40 με 60 ακριβότερα από ότι ήταν ρεύμα πριν. Επικαλούνται όλοι την α, ενεργειακή κρίση. Μα α, αυτά πρέπει να τα προβλέπει. Όταν κάνει αλλαγέ, πρέπει να τα προβλέπει. Τα δισεκατομμύρια που βγάζουν οι πάροχοι ενέργεια είναι, είναι από την κρίση. Οι Έλληνε μειώσαν την κατανάλωση. Προφανώ τη μειώσαν. Για να πληρώνουν λιγότερο. Οι τιμέ έχουν εκτοξευθεί. Το πετρέλαιο σήμερα έπεσε κάτω από το 70 και οι τιμέ δεν αλλάζουν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σχέδιο όπου υπάρχει μια υπερβάλλουσα κερδοφορία τρομακτική, την οποία την παίρνουν από τον κόσμο. Αν σε που πάρα πολλοί ε, πάροχοι ενέργεια κάνουν και απάτε. Έτσι. Δηλαδή ενώ δεν είναι συνεπής στα συμβόλαια που υπογράφουμε τον καταναλωτή, στη συνέχεια δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του συμβολέου περί εκπτώσεων στους συνεπείς. Πάρτε τα, τα χρωματιστά τιμολόγια. Έχει καταλάβει κανένα τίποτα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Παλεύω, παλεύω, έχω κάπως, κάπως έχω καταλάβει λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τι είναι αυτό το πανηγύρι. Άσε που μας είπαν ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου πρέπει να δηλώσουμε χωρίς να ξέρουμε τις τιμές. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Τώρα άρχισα το γυρίζουν, θα του πάμε λέει 31 Γενάρη. Δηλαδή πόσο μυαλό ήθελε για να καταλάβεις ότι ο άλλος δεν μπορεί να κάνει συμβόλιο όταν δεν γνωρίζει πόσο κάνει αυτό που αγοράζει. Τώρα λέει να του πάνε 31 Γενάρη. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχει ένα λαλούμ στην αγορά, εξού και όλη η τρομακτική ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν είναι τυχαία. Δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος ότι εγώ το γάλα το δίνω 60, 70, 80 λεπτά και εσύ του πληρώνει ένα και 40 με ένα και 50, κάτι γίνεται. Τα ζαρζαβάτια του ίδιου. Τα κρέατα του ίδιου. Τα εισαγόμενα που τα βαφτίζουν ελληνικά, δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Η αγορά έχει ξεφύγει. Όλα τα ίδια είναι πανάκριβα. Ο κόσμο πραγματικά περνάει δύσκολα. Και μιλάμε ότι δεν περνάει δύσκολα αυτό με το χιλιάρικο με το 1,5 με το 800. Περνάει δύσκολα και αυτοί που είναι οι οικογένειε και είναι και με 2 και με 3 χιλιάρικα του μήνα. Δύσκολα περνάνε. Είναι πανάκριβα τα πάντα. Α ενίκεια δηλαδή. Έχουν ξεφύγει τελείω και δεν τρομά. Ξαναγυρίσαμε στην περίοδο του 1960, όπου δύο φοιτητέ μαζί νοικιάζαν δωμάτιο. Δωμάτιο, όχι διαμέρισμα, δωμάτιο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Και είναι και εξίσου δύσκολο και για την α, τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ε, όλα αυτά τα χρόνια οι πόροι προ την αυτοδιοίκηση έχουν μειωθεί. Ε, για να επιστρέψουμε στο Δήμο. Ε, έτσι έχουν δοθεί παραπάνω αρμοδιότητες χωρίς αυτές να έχουν συνοδευτεί και με του αντίστοιχου πόρους και δίνονται ε, συνέχεια. Ε, και βέβαια έχει προαναγγελθεί αν θέλετε και μία ακόμη μεταρρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση για το ξεκαθάρισμα των αρμοδιότητων. Να μένουμε να δούμε κατά πόσο τελικά θα γίνει πράξη και αυτό. Και πόσο τελικά αυτό εδώ, αυτή η μεταρρύθμιση θα έρθει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ναι, των αρμοδιοτήτων. Για ανακατονομία είπατε. Ορίστε. Για ανακατονομία αρμοδιοτήτων δεν κατάλαβα. Λέω, επίκειται και μία νέα μεταρρύθμιση. Αυτή προανήγγειλε ο κύριο Λιβάνιο εδώ από τα Γιάννα και ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Α, ξεκαθάρισμα. Για το ξεκαθάρισμα τώρα, τώρα των το θυμήθηκαν. Αρμονιωτή... Ε, τώρα το θυμήθηκαν. Το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων το ζητάει η αυτοδιοίκηση. Εδώ και πάρα πολλά εδώ χρόνια. Και 30 χρόνια. Και 30 χρόνια. Όταν ψηφίστηκε ο νόμο του γεννηματά. Που Μάζευε ό,τι είχε αυτοδίκηση ω έσοδα και το εσωμάτωσε στο 20% του φόρου των φυσικών και νομικών προσώπων, ήταν το πρώτο θετικό βήμα που ξεκαθαρίσαμε τι ακριβώ συνέβαινε. Τώρα, όλη η έγνοια τη κυβέρνηση είναι να μαζεύει το ΦΠΑ. Ό,τι ακριβένει το ΦΠΑ, ανεβαίνει, εμφανίζονται λέει έσοδα. Μα εμφανίζει έσοδα υπέρ ποιανού είναι τα έσοδα. Σημασία δεν έχει τι εμφανίζει έσοδα, Σημασία πώ περνάει ο κόσμο. Να γυρίσουμε στη λογική, δηλαδή οι αριθμοί ευημερούν και ο κόσμο περνάει χάλια. Άρα. Ε, Η νέα δημοκρατική έρχεται ποια θέματα θεωρείται ότι είναι αυτά που θα, οποία θα πρέπει να προτάξει, ε, κύριε Φίλιο, και τα οποία, αν θέλετε, θα επικεντρώσετε και εσεί ω παράταξη πλέον τη αντιπολίτευση. Κοιτάξτε να σα πω, από τη μελέτη των προγραμμάτων που έκανα, δεν υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει. Mm -hmm. Και νομίζω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που εκλέκαν, υπάρχουν και πάρα πολλοί παλιοί που ξέρουν καλά τη δουλειά. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα λαμπρό πεδίο συνεργασιών και ε, συγκλήσεων. Το τεχνικό πρόγραμμα που είδα σήμερα και όλα γιατί χθε ψηφίστηκε, ε, δίνει διεξόδου σε πάρα πολλά ε, ζητήματα καθημερινότητα. Ε, το κυριότερο όμω είναι ότι, είναι ότι ε, πάρα πολλά έργα συνεχιζόμενα έχουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η νέα δημοτική αρχή, αφού ψήφισε και το πρόγραμμα αυτό, που σημαίνει ότι πρέπει να είχαν συμφωνήσει στο παρασκήνιο, από ό,τι φαντάζομαι, ε, θα πρέπει να το συνεχίσει με, με, μεγάλη επιμέλεια και με μεγάλη προσοχή. Το σημαντικότερο όλο είναι ότι τελείωσε και ο βιολογικό, άρα έχουμε πολύ μεγάλο ατού στα χέρια μα να ενώσουμε χιλιάδε καινούρια νοικοκυριά και επιχειρήσει. Το μεγάλο ατού είναι η κλιματικά οδέτερη πόλη. Γιατί εκεί, αν συνεχιστεί σωστά το πρόγραμμα και αρχίσουν τα έργα και οι χρηματοδοτήσει, σημαίνει ότι στα Γιάννα μπορούν να έρθει μέχρι και ένα δι μέχρι το 30. Αυτά είναι τρομακτικά λεφτά που μπορούν να κάνουν απίστευτα πράγματα και να κάνουν την πόλη εξαιρετική. Ύστερα, αλλάζει η τεχνολογία. Οφείλει η Νέα Δημοτική Αρχή να προσαρμόσει το Δημαρχείο. Έγιναν προσπάθειε mm -hmm. από τη σημερινή. Να προσαρμόσει το Δημαρχείο στη νέα τεχνολογική εποχή. Και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν έχει ούτε κόστο μεγάλο, ούτε. Και ο κόσμο σιγά-σιγά μαθαίνει και προσαρμόζεται. Ε, νομίζω ότι έχει μπροστά λαμπρό πεδίο, αρκεί να ανταποκριθεί στι προσδοκίε, γιατί και το πρόγραμμά τη τα περιλαμβάνει αυτά, να, 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 να ανταποκριθεί στι προσδοκίε και να τα υλοποιήσει. Μάλιστα. Ε, Ούτω ή άλλω είναι μία πενταετία, όπω είπαμε, ναι. κύριε Φίλιο. Έχουν τον χρόνο και να συνεχίσουν τα έργα, γιατί πάντα πρέπει κύριε. να υπάρχει μία συνέχεια. Έχει χειρώσει ο κύριο Μέγκα. Έκανε δύο πενταετίε. Ναι. Ε, σίγουρα το ζητούμενο είναι να υπάρχει μία συνέχεια. Όπω θέλουμε να υπάρχει συνέχεια Δεν στο κράτο, πρέπει να, να έχει συνέχεια Δεν και σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μία πενταετία που μπορεί Δεν είχαν ιδεολογικοπολιτικέ διαφορέ οι δύο παρατάξει. Βέβαια. Ε, υπάρχει ε, λοιπόν ε, χρόνος και για το τον, τον σχεδιασμό έργων και τη ορίμανση του και τη υλοποίησή του σε αυτή αίτημα. την πενταετία υπάρχουν και έτοιμα έργα. έργα. Έτσι, θέλει σίγουρα οργάνωση υπάρχουν και τρέξιμο. Υπάρχουν έτοιμα έργα αυτή τη στιγμή που τρέχουν. Υπάρχουν όριμα τα οποία θέλουν να προχωρήσουν ακόμα λίγο οι μελέτε και να ενταχθούν σε πρωτόκολλα. Υπάρχει περιθώριο εξαιρετική δουλειά και δεν είναι μόνο τα έργα. Είναι πάρα πολλά πράγματα άλλα. Είναι η καθημερινότητα. Είναι διευκολύνει μικροκυκλοφοριακέ. Είναι ο πολιτισμό. Είναι η σύνδεση με το πανεπιστήμιο. υπάρχει μια προσπάθεια από ό,τι βλέπετε να δημιουργηθούν μεγαλες μεγάλε startup στην περιοχή μα που σημαίνει ότι αυτό τραβά. Υπάρχει όμω κι άλλο ένα πρόβλημα. Θέλω να το πω δημόσια. Υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού στο λιγανοπαίδιο. Πολύ μεγάλη. Από κόσμο ο οποίο δεν έχει δεξιότητε. Αυτό σημαίνει ότι θα, θα δημιουργηθούν καινούρια Φτωχοποιημένα στρώματα. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περιφέρεια ζωντανή. Πεθαίνει η περιφέρεια. Δεν υπάρχει. Τώρα μικροειδευόμαστε. Πιλιάτε, ογόνη, κόνιτσα, ζαγόρι, τζουμέρκα, ποδόνια. Δεν υπάρχει. Έτω. Τώρα μετράμε μόνο τα καφενεία. Πόσα καφενεία είναι ανοιχτά. Και μην κοιτάτε τα κεφαλοχώρια. Τα κεφαλοχώρια υπάρχουν. Να τα μικρότερα Αυτό όμω σημαίνει και πτώση παραγωγή και χάσιμο πολύ μεγάλο από τον πρωτογενή τομέα και γύρανση. Στο τέλος τα, τα χωριά όλα αυτά θα γίνουν χωριά του ενός μήνα. 15 Ιουλίου, 15 Αυγούστου. Άμα δεν υπάρξει μια πολιτική βούληση από πλευρά τη uh, κυβέρνηση, τη κάθε κυβέρνηση, που δεν υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, να δοθούν κίντρα, αν θέλετε, να δημιουργηθούν όλε εκείνε οι υποδομέ που θα μπορέσουν να κάνουν αυτέ τι περιοχέ ελκυστικέ στου νέου ανθρώπου που θέλουν να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να δραστηριοποιηθούν, να βρουν έτσι, και μια διέξοδο έτσι. στο κομμάτι τη ανεργία, αν θέλετε, και να περάσουν ένα την, το, τη ζωή του σε ποιοτικό χρόνο τόσο ίδιο όσο υπάρχουν και η οικογένεια Υπάρχουν σήμερα εργαλεία. Απλά θα το κλώθουμε. Τα εργαλεία αυτά λέγονται τεχνολογία και κοινοσέπ. Άρα, η τεχνολογία μπορεί να σου δίνει ενέργεια με φωτοβολταϊκά ή με μικρέ ενεμογεννήτριε κτλ. Και η κοινοσέπ να δίνουν το μεροκάμα του. Αυτό μπορεί να γίνει. Πρέπει αυτά όμω να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για να μπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά. Διότι βλέπετε πλέον ότι πέντε μεγάλε αλυσίδε στην Ελλάδα ελέγχουν τα τρόφιμα. Και ζήτημα να είναι τρει-τέσσερι οι μεγάλοι εμπορικοί προμηθευτέ που τροφοδοτούν τι αλυσίδε. Αυτό το πράγμα, άσε το άλλο το χειρότερο, ελληνικά προϊόντα ή και ευρωπαϊκά προϊόντα. Πουλούνται, τα ελληνικά προϊόντα πουλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ότι πουλούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ευρωπαϊκά προϊόντα πουλούνται στην Ελλάδα σε τιμές διπλάσεις από ό,τι πουλούνται. Δηλαδή, παράγεται ένα προϊόν στην Ιταλία, πουλιάται στη Γερμανία και στην Ελλάδα και στη Γερμανία έχει 40% φτηνότερο από ό,τι πουλιάται στην Ελλάδα. Εάν αυτό δεν είναι καρτέλ, τι είναι. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι συμφωνίε όλων αυτών που διαχειρίζονται τα τρόφιμα, τι είναι. Και, και κάνει εμφανίσεις ο, ο Πρωθυπουργός μια φορά στην υπηρεσία λέει που ελέγχει και μια φορά στο σούπερ μάρκετ. Τώρα αυτά εντάξει είναι για να ρίχνουμε στάξη στα μάτια του κόσμου. Ε, εντάξει τώρα είναι σαν αυτό που βλέπουμε καμιά φορά στο YouTube και γελάμε που βγαίνουν κάτι κυρίε εκεί που έχουν ψηφίσει το μισοτάκι και λένε Τι να σου κάνει και αυτό ο μισοτάκι, πόσα να μα δώσει. Μα δεν είναι έτσι το θέμα. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει τρόπο, κόλπο, γκρόσο που ανεβάζει τις τιμές και δημιουργεί υπερκέρδη. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Το λένε οι εφημερίδες, οι φιλικά προσκύμενοι στην κυβέρνηση. Τα νέα, το βήμα, η καθημερινή. Εγώ τα λέω. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα να τα ξαναπούμε, κύριε Φίλιο. Θα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα σας δούμε στην Είμα του Σαββάτου και από πρώτος πρώτος στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι να, να ανοίξουμε μερικά θέματα που αξίζει να απασχολήσουν. Θα και το νέο Δημοκρατικό Συμβούλιο και όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί βλέπω πολλές παγίδες όλη αυτήν την ιστορία και φοβάμαι ότι αυτή η παγίδα θα καταλήγει στον καταναλωτή που θα την πληρώσει ακριβότερα. Δεν κάνω, δεν κάνω φοβική πολιτική, έτσι. Ούτε είμαι κήρυκας ε, κακών μαντάτων. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Και σίγουρα μπορεί να έχει ρόλο και η τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα Προφανώς ζητήματα. Προφανώ και έχει ρόλο έτσι, γιατί έχουν, και αυτή λαϊκή στήριξη. Έτσι, έτσι. Δεν βγαίνει κανένα δήμαρχο με, με, με 100 σταυρού, βγαίνουν με δεκάδε χιλιάδε ψήφου. Άρα έχουν λαϊκή εντολή να χειριστούν κάποια ζητήματα και να συγκρουστούν. Εδώ δεν είναι ούτε να χαϊδεύουμε, ούτε να λέμε Α, εγώ είμαι με την κυβέρνηση, δεν τσακώνουμε. Α, εγώ δεν είμαι με την κυβέρνηση, τσακώνουμε. Όχι. Ούτε είμαι, ούτε δεν είμαι. Διεκδικώ αυτό που θεωρώ δίκαιο για τους πολίτες μου. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ και εμείς να συνεχίσουμε. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλές,